Γιάννη Τσακύρη, είναι σίγουρο ότι αυτά τα δύο περιστατικά που μόλις παρακολουθήσαμε δεν πρέπει να τα προσπεράσουμε. Βέβαια, δεν είναι τα μόνα. Ωστόσο, πλέον μιλάμε και για νεκρό. Μια λεπτή γραμμή χωρίζει, ρίτσα, την κοινωνία μας, την κάθε κοινωνία θα έλεγα, από το να μετατραπεί σε ζούγκλα. Δυστυχώς, οι ρατσιστικές επιθέσεις, οι οποίες τείνουν να λάβουν τη μορφή επιδημίας στο τελευταίο διάστημα σε ολόκληρη τη χώρα, μας οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια προς αυτή την κατεύθυνση. Τους τελευταίους μήνες γίνομαστε σχεδόν καθημερινά μάρτυρες επιθέσεων προς αλλοδαπούς σε αιματηρά μακελιά. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να παίρνει τον νόμο στα χέρια του, κανείς δεν έχει το δικαίωμα να κάνει βόλτες θανάτου, να μαχαιρώνει μετανάστες όπως έγινε χθες με αποτέλεσμα ένα 22χρονο παιδί να χάσει τη ζωή του. Είδαμε ότι νωρίτερα οι δράστες είχαν επιτεθεί σε άλλους δύο μετανάστες, ενώ στα Χανιά και στα Χανιά μάλλον είχαμε μάχες σώμα με σώμα Ελλήνων με Πακιστανούς. Προφανώς η άγρια επίθεση που δέχτηκε η 15χρονη στην Πάρο έχει συγκλονίσει όλη την Ελλάδα. Έχει προκαλέσει οργή, έχει προκαλέσει αγανάκτηση και δικαίως. Όλοι έχουμε συγκλονιστεί, καθώς μιλάμε για ένα αθώο μικρό κορίτσι που παλεύει για τη ζωή της. Όπως και να έχει, όσο δικαιολογημένη και να είναι η οργή, μόνο η πολιτεία πρέπει να επεμβαίνει. Και όταν έχει τη βοήθεια όλων μας, έχει και αποτελέσματα, όπως είδαμε και στην υπόθεση της 15χρονης. Μήπως ανάλογα εγκλήματα δεν έχουν γίνει στο παρελθόν και από Έλληνες, η κτηνοδία ρίτσα δεν έχει εθνικότητα. Το αστυνομικό δελτίο κάθε μέρα είναι γεμάτο από ρατσιστικές επιθέσεις που πολλές φορές, επειδή δεν υπάρχουν σοβαρά τραυματισμένοι, δεν βλέπουν το φως δημοσιότητας. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες, δεν υπάρχουν προφάσεις για τις επιθέσεις αυτές. Ένα είναι το βέβαιο, μοναδική υπεύθυνη για την τήρηση της νομιμότητας και της τάξης είναι η πολιτεία. Ήδη έχει ξεκινήσει την επιχείρηση Ξένιο Ζεύς, η οποία μέχρι τώρα τουλάχιστον συνεχίζεται και ορθώς, αν και από μόνη της δεν λύνει το πρόβλημα. Είναι όμως μια αρχή και οι πολίτες την έχουν δει με καλό μάτι, με θετικό μάτι. Άλλο όμως η πολιτεία να κάνει το καθήκον της, να κάνει τους ελέγχους της, να συλλαμβάνει τους παράνομους μετανάστες και να τους στέλνει ξανά στις χώρες προέλευσής τους, και άλλο να παίρνουν κάποιοι όπλα, μαχαίρια, λωστούς και όποιον πάρει ο χάρος. Η συντεταγμένη πολιτεία είναι αρμόδια για να σταματήσει τις παράνομες πράξεις και πρέπει, όπως είπε και ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, ο κ. Δένδιας, να είναι αμήλικτη απέναντι στους δράστες εγκληματικών ενεργειών από όπου και αν προέρχονται. Όμως πρέπει και οι πολίτες να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους και να βοηθήσουν προκειμένου να σταματήσουν αυτά τα φαινόμενα που μέχρι τώρα βλέπαμε να συμβαίνουν σε άλλες χώρες και τα καταδικάζαμε. Βλέπαμε τους Έλληνες μετανάστες να δέχονται επιθέσεις στη Γερμανία και μιλούσαμε τότε για ρατσιστικές επιθέσεις. Τώρα το πρόβλημα μας έχει χτυπήσει την πόρτα και δυστυχώς την έχουμε ανοίξει. Πρέπει να κάνουμε το παν για να την κλείσουμε, για να τη σφραγίσουμε μια για πάντα. Αυτές είναι πρακτικές Ku Klux Klan και πρέπει άμεσα να σταματήσουν πριν θυμίσουμε και άλλα θύματα. Γιατί είναι σίγουρο ότι μπορούν να διχάσουν την ελληνική κοινωνία, όπως σωστά λες Γιάννη, με απρόβλεπτες συνέπειες.